Δηλαδή, γι' αυτό είπα και πρωτήτερα ότι ενώ ορκίζονται στην Αγία Γραφή όταν τους ψηφίζουμε, στην Αγία Τριάδα, στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι να φυλάτουν το Λόγο του Θεού και να προστατεύσουν σαν πατέρες το λαό. Λοιπόν, και λέω, γιατί δεν ανοίγουν το βιβλίο αυτό. Άρα και βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και προτείνω εδώ τη στιγμή αυτή και λέω, εμπιστοσύνη που πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που υπογράφουν στη Βουλή και φτιάνουν τους νόμους τους και τους βγάζουν, που τους ψηφίζουμε, ή στον νόμο του Θεού. Τι λέτε εσείς? Στον νόμο του Θεού. Θεού. Άραγε, εφόσον αυτοί δεν τηρούν τον νόμο του Θεού, αδέρφια μου, ας τον τηρήσουμε τουλάχιστον εμείς. Γιατί ο Κύριος όταν κάνει λόγο με τα κηρύγματά του, δεν μίλησε για τη σωτηρία των ανθρώπων όλων, μίλησε, αλλά συγχρόνως μίλησε και για μικρό πίμιο. Ήρθα, κήρυξα, δεν με ακούσατε. Ένα μικρό μέρος με άκουσε. Εύχομαι αυτό το μικρό το μέρος να είμαστε και μέσα εμείς εδώ και να πάρουμε, διότι υπάρχει λοιμός από λόγου Θεού. Το Θεό δεν το θέλουνε, δεν τον ακούνε, στα αυτιά τους βάζουνε τείχους, δεν ξέρω κι εγώ τι βάζουνε, και ειδικά στα αυτιά τους τα πνευματικά. Έχουνε γίνει ίδια με τα κουμπιούντερ. Δηλαδή δεν έχουν ευαισθησία καθόλου. Στο 500, α ναι, το είπες, ναι. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πιο κάτω. Ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσω μη και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι το εκτρίβει τον εχθρό μου και την ερμηνεία. Διότι εσύ ο Θεέ μου είσαι η κρατεά προστασία μου. Βλέπετε τι λέω? Διότι εσύ Κύριε είσαι αυτός η δύναμη, ο μοναδικός, ο προστάτης μου. Δεν υπάρχει άλλο. Η κρατεά, δηλαδή η μοναδική προστασία μου. Και δια της ειδική σου βοήθεια κρατίνομαι και αναδεικνύομαι ισχυρός. Εσύ είσαι, με προστατεύεις, με ενισχύει και είμαι αυτός που είμαι. Από μόνοι μας δεν είμαστε τίποτα. Έχετε αντίρρηση? Όχι, όχι. Όχι. Ισχυρός. Γιατί με ισχυρός. Γιατί με απόδησες και με έσπρωξες από κοντά σου και γιατί με εγκατέλειπες ώστε σκυθροπός και τεθειμένος να περνώ τα σημέρας μου καθ' ο χρόνο με καταπιέζει και με καταπατεί με τα ηρωνίας του ο εχθρός μου. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα άλλο πέρασμα εδώ τώρα. Ενώ ο Κύριος είναι κοντά μας, θέλει να είναι κοντά μας, μας τα δίνει όλα απλόχερα, αφήνει στο πλάνο του την προαίρεση να πάμε εμείς κοντά στον Κύριο. Ο Κύριος μας τα δίνει όλα, αρκεί να εμείς να πάμε κοντά. Όταν όμως ο Κύριος που ξέρει το πλάσμα του, νεφρούς και καρδία και το σκεπτικό του, ακριβώς το πώς σκέπτεται, τώρα εμείς εδώ είμαστε ενωμένοι. Αλλά είμαι σίγουρο ότι η κάθε ψυχή και το κάθε σκεπτικό του νου από όλους μας είναι διαφορετικό. Έτσι. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Βεβαίως. Και λέει εδώ τώρα. Γιατί κάθε λέει το χρόνο που περνάει ο χρόνο, οι ημέρες καταπιέζομαι και καταπατούμε από τα ηρωνίας του εχθρού μου. Δηλαδή, για να γίνει Χριστοπραξία, ας το φέρουμε σήμερα στο Χριστό μας, για να γίνει ο λόγος Χριστοπραξία,
είναι φυσικά το πιο δύσκολο. Γιατί το έχει είπε ο Κύριος στους μαθητές. Και τι είπε? Ή εμέ διώξαν και σας διώξαν για το όνομά μου. Ποιο είναι το όνομά μου? Τους απαντάει, η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και από την ώρα που θα βγάλω την αλήθεια θα με πολεμήσουν. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ. Ποιος άνθρωπος, εμείς που είμαστε εδώ, ποιος άνθρωπος τολμάει να μιλήσει την αλήθεια και να μην ηρωνευτεί και να μην τον ηρωνεύονται, να μην τον κοροϊδεύονται και να μην εμπέζεται. Και λέει πολλές φορές άνθρωποι λένε, πού ζεις ρε στο 2000, αυτά είναι παλιά. Δηλαδή, ο Θεός είναι παλαιός. Αυτό που είναι άφθαρτο, αυτό που δεν έχει φθορά, είναι παλαιό. Δεν ξέρω με ποια νοημοσύνη και με ποιο σκεπτικό το λένε αυτό. Το λένε αυτό, αδέρφια μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι όποιος δεν γνώρισε τον Χριστό πραγματικά να τον βιώσει, να τον ακουμπήσει η χάρη, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς το τι ο κόσμος σκέπτεται. Και επειδή το σκεπτικό των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε υγιεινό, μας επιτρέπει ο Κύριος από το στίχο αυτό εδώ που λέει στην πορεία και στο χρόνο που είναι για να κάνουμε την πορεία μας, για να πάμε κοντά στον Κύριο, πειραζόμαστε. Αυτός ο πειρασμός άραγε από τους ανθρώπους μας ωφελεί ή μας κάνει κακό? Κακό. Πολύ κακό. Τι λέτε εσείς? Πάντοτε μας κάνει. Τι περιμένει το πάντοτε μα κάνει. Πάντοτε μας κάνει καλό. Πάντοτε μας κάνει καλό. Γιατί όποιος θέλει να είναι μαθητή μου, παρά το σταυρό, εντάξει, και να με ακολουθήσει. Αυτό που θα ακολουθήσουμε δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα σταυρό στο σημείο που λέει σταυρό και θα το πάρουμε, να το πάμε σε μία απόσταση. Δεν είναι έτσι. Σταυρός είναι η ζωή του Χριστού. Και ο Χριστός για να αφήσει την αλήθεια, για να αφήσει τη σωτηρία μας, τη βίωσε, πειράχτηκε, ευτίστηκε, καρφώθηκε και πολλά. Άρα και βίωσε τον πόνο. Και το πλάσμα του το ανέβασε μέσα από το κόστος. Άραγε και εμείς, αν δεν έχουμε βίωμα. Γιατί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει κάτι και πολλές γυναίκες εδώ είναι γιαγιάδες. Ότι... Τώρα σας πρόσβαλα όμως ο κύριος Μιχάλη. Πολύ μεγάλη. Δεν είπα όνομα, είπα άλλο πολλές γυναίκες. Δημιουργήσε εντύπωση όμως. Είναι κακό. Δεν είπα πια. Είναι προτέρημα, είναι καλό. Δηλαδή λες όλες. Είναι τόσο νέες και όμως έχουν... Ορισμένες γυναίκες. Άρα είναι πολύ καλό. Δεν είπα όνομα. Είναι πολύ καλό. Δεν είπα την τάρι τάρι. Εντάξει, ξέρεις. Αυτό είναι σχέδιο. Είναι κάτι που όλοι μας βασιλάκι θα το και θα το γευτούμε. Μπορεί και εγώ να μην είμαι παππούς, αλλά αύριο θα γίνω. Είναι θέμα χρόνου. Άμα ο Κύριος με έχει στη ζωή, δεν είναι κακό. Λοιπόν, και βλέπουμε τι, ότι ενώ προσπαθούμε να μιλήσουν οι γιαγιάδες στα εγγονάκια, να τους περάσουν ένα μήνυμα, κάτι που είναι, μόλις το παιδί αντιδράσει, δεν αισθανθεί καλά και πάει και κλάψει στη μάνα του, αχ, η γιαγιά αυτή τι και τι τραβάει, τι μου κάνεις το παιδί μου. Λες και η γιαγιά δεν μεγάλωσε το παιδί αυτό και δεν ξέρει, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί η κάθε γιαγιά, για να γίνει γιαγιά, μεγάλωσε και είχε μία πορεία. Και η πορεία αυτή την έχει διδάξει ότι αυτό γίνεται έτσι. Ο χρόνος. Άρα και εμείς. Η Χριστολογία είναι καλή.
πολύ καλή. Να μιλάμε για τον Χριστό είναι πολύ ωραίο. Ανώτερο όμως είναι να κάνουμε χρήση και πράξη αυτά που θέλει ο Χριστός. Λοιπόν, και οι γιαγιάδες επειδή θέλουν να κάνουν πράξη, γιατί ζήσανε, μεγαλώσανε παιδιά και είδανε, θέλουνε, τους κόβουνε τα χέρια, τους κόβουνε τη χαρά και δεν τους αφήνουνε. Και τις έχουνε μόνο να τα φυλάνε 2 ώρες και τίποτα παραπάνω. Ενώ μπορούν να κάνουν έργο οι γιαγιάδες, αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, την παράδοση, να περάσουν στα παιδιά τα ήδη και έτοιμα, την ίδια την πίστη μας, που έχει ξεκλειστεί, έχει πεταχτεί. Συγγνώμη, μου δεις το λοιπόν να πω δύο λόγια. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες τώρα, είπες, μας κάνει καλό οι δοκιμασίες. Ναι. Βεβαίως μας κάνουν καλό. Γιατί να σου πω, γιατί ο Άγιος Αντώνιος λέει ότι όταν κοπούνε όλες οι παγίδες, δεν θα πάει κανένας στον παράδεισο. Πρέπει να δοκιμαστούμε, οπωσδήποτε. Αλλά είναι πικρή όμως, είναι πικρή η δοκιμασία, όπως και αν την κάνεις. Πονάμε, έτσι είναι όταν περνάμε. Αλλά για να είναι ωφέλιμη, είναι ωφέλιμη. Και ξέρει ο Κύριος τι κάνει, μας ψήνει όπως ψήνει το χρυσάκι. Για να μας πιάσει. Η μεγάλη μου εγγόνα που πήγε και κάνανε θρησκευτικά στο σχολείο, στο γυμνάσιο, της λέει, ποιον έχει σε καθοδήγησε. Λέει, δεν έχω. Εσύ είσαι καθοδηγημένη, λέει, και απαντάς. Λέει, γιαγιά μου, πες συγχαρητήρια, λέει. Σε όλα έβγαινε μπροστά και λέει, εσύ είσαι έχεις διδαχτή, της λέει. Ποια είσαι, μαμά σου ή γιαγιά, ποια είσαι, λέει. Γιαγιά μου, λέει. Έχουμε να είσαι μία γιαγιά φωτεινή πάντοτε. Δόξα τω Θεώ, αν θέλει ο Θεός. Γιώργο, θα μας πεις το 125. Ναι, πάντα θα ξαναλέμε. Ώρα, έχουμε βασιλέγγι. Όποτε είναι, παίζουμε. Αν οι φύλακες άγγελοι δεν μας προστάτευαν από τις επιθέσεις των δαιμόνων, πόσο συχνά θα πέφταμε από τη μια αμαρτία στην άλλη. Οι φύλακες άγγελοι είναι οι οδηγοί μας στο αγαθό. Οι δορυφόροι προστατεύουν την ψυχή και το σώμα μας και μένουν πάντοτε μαζί μας, εφόσον δεν τους αναγκάζουμε να απομακρυνθούν με την σαρκολατρία, την υπερηφάνεια, την λιγοπιστία και τα άλλα δελειρά αμαρτήματα. Μας περισκεπάζουν με τα φτερά της αείλου δόξης τους και αυτό το νιώθουμε έστω και αν δεν τους βλέπουμε. Τους καλούς μας λογισμούς, τις καλές μας λύσεις, τα καλά μας λόγια και έργα, αυτοί τα υποκινούν όλα. 500 στον αγώνα.